Ο καιρός είναι ακόμη καλύτερος, καθώς και η θερμοκρασία θα ανέβει και βροχές θα υπάρχουν και τα μποφόρ πάλι θα είναι λιγότερα και θα είναι όπως και σήμερα οι θάλασσες καλοτάξιδες. Άρα να πάμε... λέτε ότι δηλαδή από αύριο θα είναι καλός ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και θα είναι λίγο πιο καλή η μέρα συγκριτικά με τη σημερινή που επίσης είναι αρκετά καλή. Mm-hmm. Τώρα για την Παρασκευή επίσης ο καιρός γενικά θα είναι ήπιος, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Για να πάμε στο Σάββατο πλέον, όπου το ποταρικό θα έλεγα ότι γενικά στη χώρα μας θα είναι γενικά καλός ο καιρός με κάποια ρίση συννεφιά, ίσως βρέξει προς το βράδυ στα νοτιοδυτικά, ενώ από την Κυριακή πλέον αλλάζει ο καιρός, δηλαδή ο νέος χρόνος από την Κυριακή από το 2011 και με την πρώτη Κυριακή μας δίνει τις πρώτες βροχές στα δυτικά, οι οποίες βαθμία θα επεκταθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, θα έχουμε και καταιγίδες πάνω από θαλάσσιες περιοχές, καθώς και χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βορειά. Άρα την πρώτη μέρα η νέα χρονιά θα κάνει ποδαρικό με σχετικά καλό καιρό, μας λέτε από την Ακριβώς. Κυριακή αρχίζει να χαλάει. Όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες, κύμα κακοκαιρίας από τη Σκανδιναβία, δηλαδή θα δούμε βαρύ χιονιά. Δεν θα έλεγα ότι θα είναι βαρύ στο χιονιά, σαν αμφίβολο όμως έρχονται ψυχρές μάζες, δηλαδή και οι επόμενες ημέρες της νέας εβδομάδας, δηλαδή και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη θα έλεγα, θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με βροχές, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και μάλλον και χιονιά, στα παιδινά της Βόρειας Ελλάδας, αλλά δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε τώρα για κάποια σημαντική έτσι κακοκαιρία. Αν αμφίβολο όμως θα είναι η πρώτη αλλαγή σημαντική με την είσοδο του νέου χρόνου. Mm-hmm.